μια ευλογημένη χώρα, θα έλεγα. Αλλά η Κεφαλονιά πραγματικά είναι ένα ιδιαίτερο νησί. Επενδυτικό ενδιαφέρον επίσης την Κεφαλονιά. Θέλω να πείτε αν θα υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για κάποιες αγορές εκείνες προς την, με το έμπειρο μάτι σας. Κοιτάξτε να δείτε ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Σίγουρα υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται πλέον για να αγοράσουν στην Ελλάδα, στα ελληνικά νησιά, properties, ιδιοκτησίες. Βέβαια, αυτό δεν εξαρτάται μόνο από ένα πάρα πολύ ωραίο νησί. Το να έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν δεν αρκεί. Χρειάζεται και συντονισμένες ενέργειες οι οποίες θα προωθήσουν αυτό το προϊόν. Οπότε, αν και εσείς από την πλευρά σας, οι αρχές του τόπου, η περιφέρεια, ο Δήμος, το Υπουργείο Τουρισμού το προωθήσει κατάλληλα, πιστεύω ότι μπορεί να έχει από τις πρώτες θέσεις, γιατί είναι ένα καταπληκτικό νησί. Και θεωρώ και αυτό θα έχει αντίκτυπο και στον τουρισμό, έτσι. Εννοείται. Εμένα η επίσκεψή μου εδώ είναι πρώτα απ' όλα ήρθα για να δω κάποια πολύ ωραία κτήματα. Για να, από την πλευρά μου, γιατί ασχολούμαι πλέον, εκτός από το ότι ασχολούμαι με τον τουρισμό, ασχολούμαι και με το real estate, από την πλευρά μου να το προωθήσω με τις δυνάμεις τις δικές μου, όσο μπορώ. Με πείσατε πάντως ότι οπότε θα μας πείσετε, ξαναεπισκεφτείτε δηλαδή. Εννοείται και ίσως αλλάξω, ενώ είχα φτιάξει άλλο πρόγραμμα για τις καλοκαιρινές μου διακοπές, τώρα νομίζω ότι θα το αλλάξω λίγο και οπωσδήποτε θα περάσω μία εβδομάδα εδώ για να το δω καλύτερα, γιατί πραγματικά είναι ένα νησί το οποίο αξίζει πάρα πολλά αστέρια, πάρα πολλά αστέρια. Κύριε Τραβλέ, μια υψηλή παρουσία αυτές τις μέρες στην Κεφαλονιά και είναι η γνώμη σου για την επίσκεψη της κύριας Αγάπης Βαρδινογιάννη. Είναι μια φίλη και μια συνεργάτηδα, πάρα πολύ έμπειρη στον τουρισμό και στο real estate. Θεωρώ ότι για μας είναι ευτυχή η κυρία ο ερχομός της και μέσα από αυτόν τον ερχομό μπορεί να προκύψουν και κάποιες επενδύσεις οι οποίες θα αλλάξουν ολοκληρωτικά τη μοίρα του τόπου και ειδικά κάποιων περιοχών όπως η Παλική που επισκεφτήκαμε σήμερα, που είναι λίγο πίσω από τις υπόλοιπες. Θέλουμε να βοηθήσουμε την Παλική, τη δοκιμαζόμενη, και ελπίζουμε στο μέλλον να βοηθήσει, όπως πολύ καλά είπε και το κράτος αλλά και οι τοπικοί φορείς, να προχωρήσουμε σε κάποιες καλές επενδύσεις. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.